Καλησπέρα. Ονομάζομαι Χαραλαμπίδης Δημήτρης και στην παρούσα ενότητα θα μιλήσουμε για την απόκληση μιας γενισματικής συνάρτησης. Προτού ξεκινήσουμε, ας θυμηθούμε ότι λέγοντας γενισματική συνάρτηση, εννοούμε μια συνάρτηση η οποία καταλήγει σε έναν πολυδιάστατο γενισματικό χώρο ανεξάρτητα από το που ξεκίνησε. Εάν έχει ξεκινήσει από έναν αντίστοιχα γενισματικό χώρο πολλών διαστάσεων, θα λέγεται γενισματική συνάρτηση γενισματικής μεταβλητής. Εάν έχει τώρα ξεκινήσει από τον χώρο R, θα ονομάζεται διανυσματική συνάρτηση πραγματικής μεταβλητής. Έστω τώρα ότι έχουμε την διανυσματική συνάρτηση που βλέπουμε στην οθόνη μας. Όπως φαίνεται ξεκάθαρα, η συγκεκριμένη συνάρτηση ξεκινάει από τον χώρο R3 και καταλήγει στον R3. Θα ονομάζουμε απόκληση αυτής της διανυσματικής συνάρτησης και θα συμβολίζουμε με div F το εσωτερικό γινόμενο του διανύσματος κλίσης επί τη συνάρτηση. Το διάνυσμα κλίσης είναι ουσιαστικά ένα διάνυσμα που έχει ως συντεταγμένες τις μερικές παραγόγους ως προς όποιες μεταβλητές έχουμε. Εδώ τώρα, εφόσον ξεκινήσαμε από τον χώρο R3 και έχουμε τρεις μεταβλητές, το αντίστοιχο διάνυσμα κλίσης θα αποτελείται από τις μερικές παραγόγους ως προς χ, ως προς ψ και ως προς z. Η συνάρτηση F θα είναι το διάνυσμα που θα έχει συντεταγμένες τις συναρτήσεις P, Q, R. Θυμίζουμε επίσης ότι όταν έχουμε να υπολογίσουμε το εσωτερικό γινόμενο δύο διανυσμάτων, η διαδικασία που ακολουθούμε είναι η εξής. Πολλαπλασιάζουμε την πρώτη συντεταγμένη του ενός με την πρώτη του άλλου, συν τη δεύτερη του ενός με τη δεύτερη του άλλου, συν και τα λοιπά. Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται μέχρι να εξαντληθούν οι συντεταγμένες. Άρα, για την περίπτωσή μας, η απόκληση του διανυσματικού πεδίου F θα είναι κατόπιν πράξεων ίση με μερική παράγωση του P ως προς χ, συν μερική παράγωση του Q ως προς ψ, συν μερική παράγωση του R ως προς z. Παράδειγμα, να βρεθεί η απόκληση της F χ, ψ ίσον χ τετράγωνο συν ψ, χ ψ. Προφανώς, θέλοντας να συνδυάσουμε αυτά που είπαμε στην προηγούμενη σελίδα, το ρόλο του P τον παίζει η παράσταση χ τετράγωνο συν ψ, ενώ τον ρόλο του Q η παράσταση χ ψ αντίστοιχα. Εφαρμόζουμε τώρα τον τύπο που είδαμε στην προηγούμενη σελίδα και έχουμε ότι η απόκληση της F θα είναι ίση με τη μερική παράγω του P ως προς χ, συν τη μερική παράγω του Q ως προς ψ, τα οποία ισούνται με 3χ. Ας προσπαθήσουμε τώρα να δώσουμε μια γεωμετρική ερμηνεία της απόκλησης μιας συνάρτησης σε ένα σημείο. Η απόκληση ενός γενισματικού πεδίου σε ένα σημείο P δείχνει το κατά πόσο αποκλίνει το διάνυσμα F σε αυτό το σημείο. Εάν η απόκληση είναι θετική, λέμε ότι αποκλίνει προς τα έξω. Εάν η απόκληση είναι αρνητική, θα λέμε ότι αποκλίνει προς τα μέσα. Τα σημεία στα οποία η συνάρτηση έχει θετική απόκληση ονομάζονται πηγές. Ενώ αντίστοιχα, ένα σημείο αρνητικής απόκλησης θα ονομάζεται χωάνι. Εάν θέλουμε τώρα να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα, για να καταλάβουμε καλύτερα αυτή τη γεωμετρική ερμηνεία, ας προσέξουμε αυτό που ακολουθεί. Φανταστείτε ότι βρισκόμαστε σε μία λίμνη που έχει απόλυτα ήρεμα νερά και πετάμε εμείς πάνω της ροκανίδια. Και παρατηρούμε τώρα τα ροκανίδια στις διάφορες θέσεις που έχουν απλωθεί. Εάν τα ροκανίδια από το σημείο που τα έχουμε ρίξει βλέπουμε ότι βγαίνουν προς τα έξω, τότε σε αυτά τα σημεία που απομακρύνονται προς τα έξω λέμε ότι έχουμε θετική απόκληση. Αντίστοιχα, εάν σε εκείνο το σημείο που έχουν πέσει τα ροκανίδια μαζεύονται προς τα μέσα, λέμε αντίστοιχα ότι έχουμε αρνητική απόκληση. Εάν σας άρεσε ο τρόπος περιγραφής, μπορείτε να βρείτε περισσότερες μαθηματικές ενότητες σε μία από τις ακόλουθες διευθύνσεις ή στη σελίδα μου στο Facebook με τίτλο «Ιδιαίτερα μαθήματα μαθηματικών». Ευχαριστώ για το χρόνο σας.